ότι αυτή η γενιά δικιά μας θα λύσει εν τέλει το πρόβλημα και δεν θα μείνουμε και εμείς στην ιστορία για αντίστοιχη στρέβλωση της πραγματικότητας. Τα βασικά λοιπόν, η βασική φιλοσοφία τότε ήταν αυτή. Ήταν να μελετηθεί, να μαζευτεί ό,τι υλικό υπήρχε από το 1933, από τις υπηρεσίες της αγροτικής ανάπτυξης της τότε, του Υπουργείου Γεωργίας. Δεν υπήρχαν τότε πολλές σοβαρές μελέτες για τους υδατικούς πόρους. Μαζεύτηκαν όλα αυτά και έγινε ένα σχεδιασμός που δυστυχώς η κατάληξη του τραγικού θανάτου του δεν κατέστη εφικτό αυτό να γίνει. Αλλά υπήρχαν μέσα έργα εμβληματικά, έργα τα οποία είχε π.χ. ταμιευτήρες και στη Βορειοανατολική Ηχείο και στη Βορειοδυτική Ηχείο, που θα έλυναν σημαντικά προβλήματα, τα οποία δεν κατέστησαν δυνατόν να γίνουν. Είχε βεβαίως εμβληματικό έργο την αξιοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων του βιολογικού για άρδευση, το οποίο, όπως το είδες, σιγά σιγά θα πάρει σάρκα και οστά. Είχε τα μικρά ανασχετικά φράγματα που δεν τα είδαμε μέχρι σήμερα, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις σημειακά να συμβαίνουν. Είχε την πραγματική ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα εξοικονόμησης των υδατικών πόρων. Και βεβαίως αυτό που πάνω απ' όλα ήταν ότι τα βασικά έργα θα πρέπει να γίνουν εκεί που ποσοστιαία υπάρχει και το ποσό του νερού που μπορεί να γεμίσει τους ταμιευτήρες. Και αυτά ήταν οι συγκεκριμένες περιοχές που δυστυχώς επειδή αυτές οι περιοχές έμειναν πίσω δεν έχει και αυτή τη στιγμή η πόλη και όχι μόνο νερό. Αυτό σε συνδυασμό με την αλλαγή, διότι κάναμε, αν θυμάστε κύριε Χαλκιά, κύριε Κάρματζη και λοιποί, είχαμε κάνει με τότε με τον καθηγητή της υγιεινής και στατιστικής που ήταν εδώ, είχαμε κάνει ολόκληρη μελέτη περί αμιαντοσωλήνων. Αυτό μαζί με την μαζική αλλαγή των αμιαντοσωλήνων που θα πράξουμε εμείς τώρα, θα δώσει και μια ποιότητα στο νερό της Χίου, αλλά και την ποσότητα που θα θέμε στο μέλλον για να μπορέσουμε να και να καλύψουμε τις ανάγκες και του τοπικού πληθυσμού, αλλά και των επισκεπτών. Επόμενη ερώτηση, ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, είναι από τον κύριο Καραμούζο Μανουήλ.